στο νησάκι των Αντικυθύρων. Για ποιο λόγο? Καθώς ο συγκεκριμένος τόπος αντιμετωπίζει έναν σοβαρό κίνδυνο, και αναφέρουμε στον κίνδυνο της ερήμωσης. Είναι δεν είναι 25 μόνιμοι κάτοικοι τη χειμερινή βέβαια περίοδο, και θέλω να εστιάσουμε στις προσπάθειες μιας οικογένειας, μιας πενταμελούς οικογένειας με τρία παιδιά. Εγκατέλειψε αυτή η οικογένεια την Αθήνα προκειμένου να μείνει μόνιμα στα Αντικύθυρα και κατά κάποιο τρόπο κρατά ζωντανό το νησί. Λειτουργήσε μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, πριν από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά το δημοτικό σχολείο μετά από δεκαετίες. Πάμε στον κύριο Διονύση Ανδρώνικο, κάτοικο Αντικυθύρων. Να τον καλησπερίσουμε εκεί. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρετε, μας κάνετε ιδιαίτερα περήφανους. Συνδεόμαστε με έναν τόπο ιστορικό, με ένα ακριτικό νησί, με ένα πανέμορφο νησάκι που επιχειρήσατε και το πετύχατε να το ζωντανέψετε, να του δώσετε ζωντάνια εσείς και τα παιδιά σας. Η αλήθεια είναι αυτό. Όταν προσέρχαμε πριν 4 χρόνια, το σχολείο ήταν κλειστό για 29. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε μόνο τα 5 άτομα, είναι συνένα και ο δάσκαλος, έτσι, που δεν θα ήταν αλλιώς εδώ. Βέβαια. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Μένατε στην Αθήνα μόνιμα, σωστά? Βεβαίως. Ναι. Πώς πήρατε την απόφαση, πριν από πόσα χρόνια, ποια η αφορμή? Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Απλώς θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά το... να γνωρίσουμε και τη ζωή στο χωριό, τη ζωή στην επαρχία, αν και εδώ βέβαια είναι ακραία μορφή επαρχίας, έτσι κύριε Παναγιωτόπουλε. Τέλος πάντων, βέβαια σε παρένθεση, είμαστε και οι δύο από εδώ, έτσι, και εγώ και η σύζυγός μου. Η σύζυγός μου δεν έχει μεγαλώσει και έχει πάει σχολείο εδώ πριν κάποια χρόνια. Οπότε εμείς γνωρίζαμε και τα προβλήματα, τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσαμε, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Οπότε θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά το να δούνε πώς είναι και η ζωή εδώ. Τα παιδιά έρχονταν από μικρά εδώ πέρα. Το ξέραν, το αγαπούσαν το μέρος, τους άρεσε πάρα πολύ. Και είπαμε για κάνα 2 χρονάκια έτσι να τους δώσουμε το κάτι διαφορετικό. Μετά έτυχε ο κορονοϊός, κλειστά όλα και τα σχολεία. Οπότε μείνα μάλλον 1 χρόνο. Και ξέρετε, και μετά είναι λίγο δύσκολο τώρα. 3 χρόνια σερή εδώ πέρα ήταν λίγο δύσκολο, αφού μας επιτρέψαν και οι συνθήκες, υπουργεία, και μπορούσαμε να μείνουμε για το γυμνάσιο βέβαια. Κάτσαμε και άλλο 1 χρόνο, αλλά μάλλον θα είναι ο τελευταίος μας. Ο τελευταίος για εκπαιδευτικούς λόγους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν υπήρχε άλλος λόγος να φύγουμε. Ποιος θέλει να φύγει από το σπίτι του εξάλλου? Τώρα είναι σπίτι μας εδώ, έχουμε κάνει τις υποχρεώσεις μας, έχουμε τα ζώα μας, έχουμε τα χωράφια μας. Δεν είναι εύκολο να φύγεις από το σπίτι σου γενικά. Θα πρέπει να φύγουμε όμως. Γενικά το χειμώνα βέβαια, η ζωή έχει πολλές δυσκολίες. Ειδικά για έναν άνθρωπο που έχει ξεκινήσει τη ζωή του, την οικογένειά του, έχει χτίσει την καθημερινότητά του στην Αθήνα. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, εμείς ξέραμε αυτές τις δυσκολίες, όπως σας είπα και πριν. Τα παιδιά μεγαλώσανε, πήγανε σχολείο στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα, οπότε δεν ήταν ότι, ξέρετε, δεν είχαν κάτι το διαφορετικό. Και δεν σας κρύβω ότι όλα εξαρτώθηκαν από την επιθυμία των παιδιών. Αν τα παιδιά δεν μπορούσαν, δεν θέλανε να μείνουν εδώ, έστω και ένα από τα 3, δεν θα μέναμε εδώ. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε ποια είναι? Δυσκολία. Εννοείται δυσκολία που κάτι να μην το περιμένεις. Δυσκολία καθημερινότητας. Είτε έχει να κάνει με προμήθειες, είτε έχει να κάνει με διακοπές ρεύματος, είτε έχει να κάνει με... Αυτό για μας δεν είναι δυσκολία. Αυτό είναι σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσιμο. Τώρα, αν τα μείνεις μία μέρα χωρίς ρεύμα, δεν έγινε και κάτι. Τώρα, να μην έχεις ψωμί ή θα ζυμώσεις, θα φας παξιμάδι, ας πούμε. Εντάξει, αυτές εμείς δεν τις λογίζουμε σαν δυσκολίες, γιατί τις γνωρίζαμε από πριν. Οπότε το μέλλον τώρα δυσκολίες. Για εκπαιδευτικούς λόγους, η συνέχεια που θα σας βρει, κύριε Ανδρώνικε? Ακόμα δεν το ξέρουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η Κύθυρα, η Κρήτη θα είναι.
Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εμάς μας ταιριάζει περισσότερο η Κρήτη, γιατί όλοι εδώ εμείς είμαστε Κρήτες στην ουσία. Έτσι, είμαστε, έχουμε όλα τα ήθη και τα έθιμα κριτικά, φαγητό, χορός, μουσική, διάλεκτος, τα ονόματα είναι όλα κριτικά εδώ πέρα. Και λίγο στην κουλτούρα μας ταιριάζει η Κρήτη. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι και η υπόλοιπη ζωή μας. Θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε, ούτως ή άλλως τώρα τελείωσαν τα σχολεία. Δεν σας κρύβω ότι περιμένουμε να δούμε λιγάκι, να κερδίσουμε χρόνο, τι θα γίνει πάλι με τον κορονοϊό, τι θα γίνει με τον πόλεμο. Όλα αυτά θα παίξουν και το ρόλο τους για το πού θα είμαστε. Μάλιστα, οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός τους εκεί στο νησί το χειμώνα πώς είναι? Το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, είμαστε 25. Από Νοέμβρη μέχρι και Φλεβάρι είμαστε 25. Πριν τώρα φτάνουμε 35 με 40, ξέρετε, πηγαίνουν, έρχονται κάποιοι μεγάλοι. Και τι σας λένε τώρα που ετοιμάζεστε να φύγετε από το νησί εκεί οι ντόπιοι? Εντάξει, τι να μας πούνε. Το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κάτι που θέλουμε, δεν μας διώχνει κάποιος. Ίσα ίσα εδώ είμαστε μια οικογένεια όλοι. Πρόκειται για το μέλλον των παιδιών, για τα ίδια τα παιδιά δεν μπορεί να τα αφήσει χωρίς σχολείο. Θα ξαναγυρίσετε πίσω? Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εννοείται, κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως όπου και να είμαστε, θα έχουμε ήδη 4 μήνες το χρόνο. 3 το καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ. Δεν το συζητάμε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν, θα αποφασίσουν εκείνα που θέλουν να είναι. Το μήνυμα που στέλνει τώρα η οικογένειά σας, κύριε Ανδρώνικη, ποιο είναι εκεί από τα όμορφα αντικήθυρα? Απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνετε την οικογένειά σας με δυσκολίες καθημερινές, με τις δυσκολίες βέβαια που γιγαντώνονται σε ένα κριτικό νησί. Ναι. Τώρα, μήνυμα, για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο πρέπει να το θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα μήνυμα ότι, γιατί και εμείς δεν είχαμε κάτι σίγουρο εδώ, δεν είναι κανένα κοσμοπολιτικό νησί να πεις ότι θα έχω κόσμο συνέχεια, να συναναστρέφομαι. Εντάξει. Αλλά σας λέω και πάλι όμως, όλα αυτά δεν μας φαίνονται μας δύσκολα, γιατί τα ξέραμε από πριν, δηλαδή γνωρίζαμε που θα έρθουμε. Τώρα το μήνυμα, δεν έχουμε μετανιώσει βέβαια λεπτό για αυτό που κάναμε. Το μήνυμα είναι ότι αξίζει σε όλους μας και στα παιδιά ειδικά να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Και να δώσουμε πόλης μια ευκαιρία στον τόπο μας, ένας τόπος βέβαια που έσφιζε από ζωή πριν από δεκαετίες, έχει εγκαταληφθεί. Ας γυρίσουμε λίγο το βλέμμα πίσω στις προηγούμενες δεκαετίες. Ας δούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Ίσως τα θετικά είναι περισσότερα αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. Κύριε Ανδρώνικε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στη ζωή σας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο πλάνο αυτή τη στιγμή. Εκεί η ελληνική σημαία από πίσω το γαλάζιο των αντικυθύρων και ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, την οικογένειά του και τη ζωή. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.